20 Ουγγροί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη Μεθόριο της Σερβίας με την Ουγγαρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν τραυματιστεί και 2 παιδιά. Η Ουγγρική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού εναντίον μεταναστών στα σύνορα με τη Σερβία. Στο Χόργος, μπροστά από τα κλειστά σύνορα της Ουγγαρίας, αγανακτισμένοι μετανάστες πετούν πέτρες προς την πλευρά των αστυνομικών. Στο σημείο βρίσκονται και μονάδες της αντιτρομοκρατικής με τεθωρακισμένα οχήματα. Η Ουγγρική αστυνομία δήλωσε ότι η ομάδα μεταναστών παραβίασε συνοριακή πύλη από τη Σερβία και ήρθε αντιμέτωπη με τις μονάδες αντιμετώπισης ταραχών. Ωστόσο, ο αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται στο σημείο υποστηρίζει ότι οι μετανάστες δεν φάνηκαν να παραβιάζουν την πύλη. Η Μεθόριος καλύφθηκε από καπνό για αρκετή ώρα, καθώς οι μετανάστες έβαλαν φωτιά σε λάστιχα. Εκπρόσωπος τύπου της Ουγγρικής αστυνομίας είπε ότι οι μετανάστες ήταν οπλισμένοι με σωλήνες και ράβδους. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο σημείο διαψεύδουν την πληροφορία αυτή. Πάνω από την περιοχή πετούν και 2 ελικόπτερα της Ουγγρικής αστυνομίας. Μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν να κλείσει τα σύνορα με τη Σερβία, περίπου 2.000 μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να προχωρήσουν το ταξίδι τους προς τη Γερμανία.